Υπηρεθούν αυτοί οι οποίοι απομισούν όλα αυτά τα χρόνια, οι μεγαλοεργολάβοι οι οποίοι παίρνουν τις επιχορηγήσεις και δεν τελειώνουν τα έργα και συνεχώς εκβιάζουν, πρέπει να μπει ένα χέρι εκεί πέρα. Όταν μιλάμε για ένα πρόγραμμα ανατροπής, μιλάμε για ρήξη με αυτό το οποίο είναι ο καπιταλισμός σήμερα. Μάλιστα. Και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορούν να το υλοποιήσουν οι εργαζόμενοι. Εμείς, στη δικιά μας τη μεριά, αυτό λέμε. Θα είμαστε στο πλευρό των εργαζόμενων για να μπορούμε να έχουμε υπηρεσίες. Και αυτό είναι ένα πράγμα πολύ βασικό. Το κοινωνικό κράτος δεν μπορούμε να το διαπραγματευτούμε. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή. Όλα τα παιδιά δικαιούνται να πάνε στους παιδικούς σταθμούς. Άρα πρέπει να γίνουν προσλήψεις. Άρα πρέπει να λειτουργήσουν. Είναι θέμα επιλογής. Οι ανάγκες μας. Ή το χρέος. Όχι, και οι Δήμοι παίζουν ρόλο. Δεν έχουμε την αυταπάτη ότι ένας Δήμος από μόνος του. Γι' αυτό μιλάμε ότι η μάχη στο Δήμο Θεσσαλονίκης και η μάχη συνολικά του τι θα γίνει σε αυτές τις εκλογές έχει να κάνει με τη συνολικότερη μάχη που δίνει ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Αλλά νομίζω ότι αυτός είναι η μοναδική λύση προς τα συμφέροντα των απλών εργαζόμενων. Κύριε Κουριανή,